Θεωρεί, εσύ είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύεις ότι η έναρξη, η ύπαρξη του MeToo, του κινήματος MeToo στην Ελλάδα θα φέρει την κάθαρση, και θα μιλήσω για το δικό σας χώρο, ναι, γιατί είναι ο πιο ταλαιπωρημένος και είναι ο χώρος στον οποίο αφορούν οι περισσότερες αποκαλύψεις, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν θα φέρει κάθαρση. Ναι. Κοίτα, την κάθαρση δεν θα τη φέρει η συγκεκριμένη δράση, γιατί οι ηθοποιοί, επειδή δεν υπάρχουμε, δεν έχουμε ένα ευτυχώς είναι ο Σπύρος ο Μπιμπίλας τώρα, για να λέμε σιγά σιγά ονόματα, που τρέχει, αλλά επειδή δεν έχουμε ισχυρή νομική και εργασιακή κάλυψη, και πάει ο καθένας και ζητάει ό,τι θέλει από μεροκάματα, πετάει όλους τους συναδέλφους έξω, μπορεί να είναι όνομα και ο παραγωγός να στηρίζεται σε αυτό, να... Και αυτόν θα κρατήσει, και τους υπόλοιπους, ξέρεις, μπορεί να βιώνει ένα πολύ άσχημο εργασιακό περιβάλλον. Και για να χρησιμοποιήσω έτσι και ένα πολύ απτό παράδειγμα, ρε παιδί μου, μπορεί να πάω εγώ σε μια δουλειά, με έχουν πολύ ανάγκη γιατί είμαι πολύ αγαπητός και πολύ καλός ηθοποιός και έχει και 20 χορευτές και 20 τεχνικούς και κάμερα αμάν και δεν ξέρω τι, γιατί πάνε μια πολύ έξοδη παράσταση που έχει τα πάντα προς εκεί. Και να λέω εγώ τόσα θέλω, και άμα γουστάρετε και άμα μιλήσω εγώ, και ο παραγωγός που έχει επενδύσει σε μένα και βλέπει αυτό το χαρακτήρα, μπορεί να πει μη μου φύγει τώρα που έχω επενδύσει, έχω κάνει διαφήμιση, έχω κάνει τέτοια, να βρίσκω εγώ πάτημα και να ξεσκίζω τους συναδέρφους μου, ας πούμε, και να μην μπορεί να πει και κανείς τίποτα και θα χάσει το μεροκάματό του. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει ένα σωματείο να μας στηρίζει, ένα σωματείο το οποίο έχει νομική και εργασιακή κάλυψη, θα δούμε τα ίδια σε 3-4 χρονάκια τα ίδια πράγματα θα συμβούν. Το πιστεύεις, Και θα κάνουμε και μόκο, ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Άρα πιστεύεις ότι το κίνητρο για αυτές τις συμπεριφορές, οι οποίες έχουμε μάθει, και δεν μιλάω για τα σεξουαλικά εγκλήματα, τα οποία τα καταδικάζουμε όλοι, δεν το συζητάμε, ναι, αυτό. Εντάξει, αυτό είναι και στην. Ναι. Μιλάω για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που, όπως έχεις δηλώσει και εσύ και έχεις ζήσει και ήσουν παρόν σε πολλές από αυτές, έχεις ζήσει και με ανθρώπους. Και μπορεί να έχω κάνει και εγώ, Ελένη. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια καταγγελία, μπορεί να υπάρχω και εγώ. Και απλώς να μην έχει μιλήσει κάποιος. Θέλω να σου πω. Γιατί... Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να ξεφεύγεις από το όριο, σε ένα καυγά, σε μια Όχι να τσακώνομαι, αλλά μπορεί να είναι το αντίστοιχο στο δικό μας χώρο, που λέμε το ψηλόβροχο, που λέμε εμείς το οποίο ότι ο ένας μιλάει και μπορεί να του κάνεις κατά λάθος. Για τις προθέσεις θέλω να μιλήσω. Προθέσεις, ναι. Θεωρώ ότι οι προθέσεις είναι καθαρές. Πέρα τη ζήλια που μπορεί να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, γιατί βλέπεις έναν καλύτερο από σένα ή κάποιον που θέλει να τον φτάσει. Αλλά, εντάξει, από πρόθεση κακή δεν έχω κάνει κακό, θεωρώ. Αλλά το να με πιάνει η ανασφάλειά μου, γιατί αυτά τα άτομα που περιέγραψες και από τις ανασφάλειές τους ξεκινάνε όλα. Το να με πιάνει η ανασφάλειά μου και να κάνω βλακίες επί σκηνής και να καλύπτω συναδέρφους ή να έχω το νου μου μόνο στο πώς παίζω εγώ και να μην με νοιάζει ο δίπλα. Και αυτό κακοποιητικό είναι, το έχω κάνει αυτό, θέλω να σου πω ότι... Το έχεις καταλάβει να πας μετά να πεις στον συναδελφό σου, ναι, συγγνώμη, έτσι Κώστα. Έτσι θέλει. Ναι. Αλλά αυτό είναι και μια ανθρώπινη συμπεριφορά, αν θέλεις, που μπορεί πάνω στο πάθος της δουλειάς ή στο, ναι, πάθος της επιτυχίας. Ναι. Πολύ επιτυχία, Ελένη μου. Πολύ επιτυχία και γεννάει πάθη τώρα αυτό, κατάλαβες. Γεννάει πάθη και πολλά λάθη. Είσαι από αυτούς που δήλωσαν ότι αν αθωωθεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, θα ξανά έκανες παρέα μαζί του και θα ξανά έπαιζες μαζί του. Λοιπόν, είχα μια σωρία τηλεφωνημάτων, επειδή είχαμε ασχοληθεί και είχα μια πολύ κακή εμπειρία από τη συνεργασία μου με τον Πέτρο. Είχα μια σωρία τηλεφωνημάτων και δικαίως για αυτή την περιβόητη ατάκα θα έκανα παρέα με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Δυστυχώς, και εντάξει, το καταλαβαίνω ότι η δημοσιογραφία έχει ανάγκη έναν δυνατό επιτιτλισμό, γιατί πρέπει να δουλέψει, πρέπει να βγει ένας τίτλος ο οποίος θα τραβήξει τον άλλον αντί κάτι, και συζητείται σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό χώρο και αναγκάζεται κάθε φορά να βρίσκεται κάτι το οποίο δυνατό θα τραβήξει το θεατή κτλ. Θεωρώ ότι ο τίτλος ήταν για αυτό που είχε υποθεί μέσα στην κουβέντα. Ήταν μια κουβέντα η οποία κράτησε 35 λεπτά, 40, βγήκανε δύο κομμάτια. Και επειδή οφείλω μια τεράστια συγγνώμη σε όσους έχουν υποστεί βλάβη και προφανώς θα αποδειχτεί δικαστικά, οι κουβέντες που είχαμε, που βεβαίως και αυτές σύν το χρόνο θα αποδειχτούν, μία από τις κουβέντες που κάνουμε ηθοποιοί και με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι στην παράσταση, να αναφέρω έτσι ένα από τους συντελεστές για την άπειρη, μου λέει, κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αξίζουν συγχώρεση. Αξίζουν να τους ξαναδείς από την αρχή, αξίζουν να τους δώσεις χώρο να γίνουν καλύτεροι, ή θα τους οδηγήσουμε σε μια αυτοκτονία, ένα θάνατο με αυτό που συμβαίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι προσωπικότητες που τους δόθηκε πάρα πολύ χώρος να γίνουν αυτά. Είναι αυτή η συζήτηση που μου κάνεις πριν. Ναι.
δόθηκε τόσος χώρος που ξαφνικά βρεθήκαμε, ενώ εμείς τον δίναμε τον χώρο. Εγώ, ας πούμε, τελείως για να... Όχι, δεν είναι κακό να πει αυτό λόγο συνέχεια, αλλά λες, μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Δεν μπορώ. Άρα την επόμενη συνεργασία δεν έρχομαι. Θεωρώ ότι πρέπει να είχαν γίνει πιο νωρίς τέτοια κινήματα και όχι να λέμε έχω ανάγκη το μεροκάματο, θα κάθομαι και θα υποστώ αυτό και θα γιγαντώνω προσωπικότητες όπως του Πέτρου που ήταν εξαιρετικό ταλέντο, τον είχαν ανάγκη παραγωγή, τον είχαν ανάγκη καναλάρχες. Οπότε στην πρώτη δυσκολία όλοι οι ηθοποιοί λέγανε αυτό τι να κάνω τώρα, έχω το μεροκάματό μου, πρέπει θα πάω σε αυτόν. Θεωρώ λοιπόν, επειδή μου είπε ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης, αξίζουν οι άνθρωποι συγχώρεση, αξίζουν σαν φροντισμό, αξίζουν αγάπη. Είπα λοιπόν ότι εγώ δεν θα ξανασυνεργαζόμουν. Και μου λέει η κοπέλα, μα αν αποδειχτεί αθώος, αν αποδειχτούν ότι όλα αυτά είναι... Λέω, κοιτάξτε να δείτε, λέω, αν αποδειχτούν ότι όλα αυτά είναι λάθος, είναι, έχει αθωωμένος λάθος, πρώτα θα έκανα, είπα παρέα, να δω πώς είναι σαν άνθρωπος και μετά θα συνεργαζόμουν. Ήταν αυτή η κουβέντα. Μάλιστα. Μπορεί να μην την πόθηκε ακριβώς έτσι, να... αυτό νιώθω και αυτό λέω τώρα. Ακριβώς τι λες και πολλές φορές, στην τιμή του λόγου, πάνω στη ροή μιας κουβέντας, μπορεί πολλές φορές να μην εξηγήσεις αυτό που σκέφτεσαι. Ακριβώς. Δεν πιστεύω όμως ότι κανένας άνθρωπος. Το έχει βιώσει κι εσύ και το ξέρεις στο πετσί σου και το ακούς καθημερινά. Και μου είπαν, πού θα πας στην Ελένη, ναι, θα πάω στην Ελένη. Όχι, αστείευμα. Εντάξει, δεν πέφτω από τα σύννεφα να ξέρεις. Πια νομίζω πως το μόνο, το πιο απλό που μπορεί να ακούσω είναι ότι υπάρχει ένας ροζ ελέφαντας στην Κηφισία. Έλα μωρέ, πλάκα κάνω, εγώ αστείω αυτό.